Τι λέει. Αφήσει το δωμάτιό σου, τι θα έβρισκα δηλαδή, την κογό τσαμπά. Το μαλακάρι, είχε το. Ρε, παιδί, μπορεί να είναι κογό τσαμπά ή λόφι, α πούμε. Κοίταξε, είχα ένα πάθος με τους. Με τους Νιρβάνα, μικρός. Ωραία. Με την Ελένη Μενεγάκη. Έτσι εξηγούνται όλα. Δεν άκουσα τι λέει. Με την Ελένη Μενεγάκη, γιατί ήταν ξανένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και πολύ καλά το δωμάτι, γιατί από τη στιγμή που μπορεί να έχει, ας πούμε... Δηλαδή και στον Κέρτ Κομπέιν και την Ελένη δίπλα. Μετά είχα τους Παντέρα δίπλα και μετά μπορεί να είχα τον Τζιτζάνι και τη Σωτηρία Μπέλου. Όχι, θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις την εποχή της Ελένης Μενεγάκη. Δηλαδή είχες μια φίσα της Ελένης στον τοίχο. Την είχα έτσι όπως κοιμόμουνα, είχα ένα πρεβάζι αυτό... εδώ πέρα και το είχα έτσι εδώ. Αυτό σημαίνει, το έχεις ξαναπεί αυτό ποτέ? Όχι, πρώτη όχι, φορά. Είναι πρώτη φορά. Ωραία. Είχες την Ελένη έτσι, πάνω έτσι, από την καταλαβαίνω στον ταβάνι. Πόσο καιρό την είχες αφήσει εκεί? Ήτανε. Όλη την εφηβεία την πέρασα έτσι. Με την ίδια φωτογραφία της άλλαζες και ρούχα. Την Ελένη. Να σου πω καλά, η Ελένη λατρεύτηκε και λατρεύεται νομίζω από πολλούς άντρες και από γυναίκες. Θέλω να σου πω, μοιραζόμαστε καμαρίνια. Ο Αντώνης, ο Ρέμος, ο Δήμος. Και του λέω, αχ βρε Δήμο, του λέω πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω και μου λέει, ρε Μαρία, σαν να σε ξέρω, σαν να σε θεία μου νιώθω. Γιατί το είπες αυτό? Ξέρω. Γιατί. Αφήσει έξω από την τουαλέτα. Το σπίτι του Δήμου είναι αφήσει από παρουσιάσει. Όπου και να κοιτάξει. Γιατί τη φωνάζεις θεία? Εγώ έχω μια, έτσι, ένα δέσιμο με τις θείες μου. Θεία Λόλα. Έχω πάρα πολύ καλές θείες. Αφιερωμένο σε όλες τις θείες. Έτσι δεν είναι, φίλε? Στην θεία Μαρία. Στην θεία Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Πείτε μου αυτό για τις σχέσεις. Σας το εγώ. Ο ψυχίατρος. Έχω μία οικειότητα. Οικειότητα εννοώ, είμαι πάρα πολύ κοντά. Σαν να είναι αδερφές μου, σαν να είναι μητέρες μου κλπ. Έτσι λοιπόν, όταν είδα για πρώτη φορά τη Μαρία, μου έβγαλε αυτή την οικειότητα, σαν να την ξέρω, σαν να είμαστε συγγενείς, σαν να έχουμε ξαναγνωριστεί. Είσαι πολύ τυχερή που δεν έχει την οικειότητα αυτή με τις γιαγιάδες. Εσύ δεν μπορεί να πέσει να μου θυμίζει. Φαντάζεσαι να την έλεγε γιαγιά. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι κάνω. Τι κάνεις? Έλα στη θεία. Ωραία.